Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, με την κυβερνητική εκπρόσωπο, την κυρία Αριστοτέλη Απελώνη. Κυρία Απελώνη, καλησπέρα σας. Αλλιώς είχα σκοπό να ξεκινήσω, αλλά να ξεκινήσω από αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε τη στήριξη χωρίς αστερίσκους από την αντιπολίτευση σε όσα ανακοίνωσε χθες και εξειδικεύτηκαν σήμερα. Δεν φαίνεται να την πήρε όμως. Κυρία Μπιζόγλη, καλησπέρα σε όλους. Στήριξη χωρίς αστερίσκους σημαίνει στήριξη χωρίς σκιές και όχι κλείσιμο του ματιού και ψάρεμα σε θολά νερά. Και το λέω αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα, γιατί υπήρξε και μια τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα πριν από λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Σωτήρη Τσιόδρα, που θυμήθηκε όψιμα τα ωφέλη του εμβολιασμού και κάλεσε σε τήρηση των μέτρων και σε έκκληση έκανε στους πολίτες να εμβολιαστούν. Την ίδια ώρα, ωστόσο, το πρωί μιλούσε για βούρδουλες και τιμωρία με αφορμή τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Πατάει σε δύο βάρκες. Δεν είπε λοιπόν ξεκάθαρα ο κύριος Τσίπρας και τον καλούμε να τοποθετηθεί αν τάσεται υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, αν είναι υπέρ των ανακοινώσεων για την επαναλειτουργία κλειστών χώρων της καγωγίας μόνο για εμβολιασμένους, ή αν περιμένει να ρωτήσει τον κύριο Πολάκη γι' αυτό. Το λέω αυτό διότι η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο τελευταίο διάστημα είναι ασυνάρτητη. Υπάρχει ένα βέρτικο, άλλα το πρωί, άλλα το βράδυ. Και καλούμε τον κύριο Τσίπρα να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για την αξιωματική αντιπολίτευση και όχι να ψαρεύει σε θολά νερά και αντιεμβολιαστών. Και αυτό είναι σχόλιο για τη στάση του κυρίου Πολάκη. Χθες υπήρξε ένας συγχρονισμός εντός ή εκτός εισαγωγικών των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο. Μετά το διάγγελμα Μακρόν, λοιπόν, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κύμα χιλιάδων πολιτών να κλείσουν ραντεβού. Μετακινήθηκε και εδώ η Βελόνα, αναθερμάνθηκε αυτό που λέμε το ενδιαφέρον. Κυρία Μπιζόγλη, υπάρχει μια κινητικότητα όλο το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες που κάνουμε τη συζήτηση για ενθαρρύνσεις και κίνητρα στους πολίτες να εμβολιαστούν, προσπαθώντας να πείσουμε και τους πιο δύσπιστους και θα συνεχίσουμε. Υπάρχει ενδιαφέρον από το τέλος Ιουνίου, τελευταίες μέρες του Ιουνίου μέχρι χτες έχουμε πάνω από 400.000 νέα ραντεβού πρώτης δόσης. Είχαμε και χτες, έχουμε και υγειονομικούς, συνεχίζουμε την εκστρατεία πειθούς. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι είμαστε σε μια νέα φάση της πανδημίας. Το λέω αυτό και με αφορμή το διάγγελμα του κ. Μακρόν, στο οποίο αναφερθήκατε. Δεν είναι η Ελλάδα μόνη της. Δεν άκουσα κανέναν να κατηγορεί τον κ. Μακρόν για διχασμό, για βούρδουλες και τιμωρία. Είμαστε σε μια φάση που έχουμε στα χέρια μας το εμβόλιο, έχουμε την υπέρτατη ασπίδα. Είναι δωρεάν προσβάσιμο σε όλους και καθολικό. Πρέπει όλοι να σπεύσουμε να εμβολιαστούμε και έχουμε ταυτόχρονα και μια δεύτερη συνθήκη που είναι μια μετάλλαξη την οποία πρέπει να τη θασέψουμε. Εκεί λοιπόν στρέφεται το ενδιαφέρον μας στο να προλάβουμε, να πείσουμε, να κερδίσουμε το καλοκαίρι για να μπούμε στο φθινόπωρο από άλλη θέση. Και εκεί θεωρώ αυτονόητη τη συστράτευση όλων χωρίς αστερίσκους, θα επαναλάβω. Να έρθουμε λίγο στο θέμα της εστίασης. Εντός καταστήματος οι εμβολιασμένοι, τους οποίους εξυπηρετούν όμως εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είναι απαραίτητος εμβολιασμένοι. Αυτό έχει σηκώσει πολλή συζήτηση, πολλή σκόνη. Εσείς τι λέτε? Υπάρχει ένας βασικός διαχωρισμός εδώ που πρέπει να κάνουμε. Ανοίγουν οι κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας μόνο για εμβολιασμένους. Η ψυχαγωγία είναι μη ουσιώδης δραστηριότητα, δεν είναι δραστηριότητα ουσιώδης για την επιβίωση. Επαναφέρουμε λοιπόν ελευθερίες στην κοινωνική ζωή των εμβολιασμένων πολιτών. Αυτό επιβάλλει και η επιστήμη και το υγειονομικό πρωτόκολλο, καθώς είναι συντριπτικά τα στοιχεία υπέρ των εμβολιασμένων. Την ίδια ώρα, ωστόσο, για τους εργαζομένους, κυρία Μπιζόγλη, η εργασία τους δεν είναι μη ουσιώδης δραστηριότητα, είναι αναγκαία δραστηριότητα επιβίωσης. Προφανώς οφείλουν να τηρούν τα μέτρα υγιεινής και προστασίας. Αυτό είναι και υποχρέωση και καθήκον και των ιδιοκτητών και των καταστηματαρχών, τα οποία και θα συνεχίσουν βεβαίως να τηρούν στους κλειστούς χώρους, φορώντας μάσκες. Κάτι το οποίο θέλω να τονίσω ότι πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν και οι εμβολιασμένοι σε άλλους χώρους και όπου υπάρχει συγχρονισμός. Δεν πρέπει να ξεχνάμε κανένας από εμάς να τηρεί τα μέτρα προστασίας. Η στάση της Εκκλησίας ικανοποιεί την κυβέρνηση? Κυρία Μπιζόγλη, υπάρχει στενή συνεργασία της πολιτείας με την Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της πανδημίας. Θεωρούμε ότι η Εκκλησία μπορεί να βοηθήσει να πείσει από άμβονος τους πιστούς. Έχει τεράστια επιρροή, έχει μεγάλη επιρροή στους ιεράρχες από πάνω μέχρι κάτω και θεωρούμε ότι μπορεί και να το κάνει και με έναν λόγο διαφορετικό
Και να θυμίσω ότι το εμβόλιο, εκτός από πράξη αυτοπροστασίας, είναι μια πράξη ανθρωπιάς, αλληλεγγύης, προστασίας και του πλησίων μας και μπορεί να το κάνει χρησιμοποιώντας και την εμπειρία της, καθώς έχει τρινήσει πολλούς Μητροπολίτες και ιεράρχες στους κόλπους της από τον κορονοϊό. Μια διευκρίνηση τώρα. Ο εργοδότης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, θα έχει το δικαίωμα να γνωρίζει αν το προσωπικό είναι εμβολιασμένο ή όχι για το κορονοϊό. Αυτό τι σημαίνει? Θα μπορεί, για παράδειγμα, να βάζει κάποιον σε αναστολή, γιατί δημιουργεί δεύτερες σκέψεις? Υπάρχει νομοθεσία γι' αυτό, κυρία Μπιζόγλη, και όπως γνωρίζετε, ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός. Συζητάμε τώρα για υποχρεωτικότητα σε υγειονομικούς και σε εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Έχει δικαίωμα, όμως θα έχει δικαίωμα ο εργοδότης να γνωρίζει. Επαναλαμβάνω, είμαστε σε μία συνθήκη πανδημίας και προφανώς πρέπει να γνωρίζει ο εργοδότης για να ξέρει αν θα πρέπει να κάνει μια άλλη κατανομή της εργασίας στον χώρο του, αν κάποιος έχει ειδική επαφή με πολίτες ή πρέπει να μετακινηθεί σε κάποια άλλη θέση. Λίγο πριν, ως πολύ το καλοκαίρι, κλειστοί χώροι δεν είναι αυτό που λέμε το ζητούμενο. Μήπως θα πρέπει να ξαναδούμε και το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία εξαιρούνται από το κάδρο των ανακοινώσεων αυτών που ακούσαμε τις δύο τελευταίες ημέρες? Οι ανακοινώσεις, επαναλαμβάνω, ότι αφορούν το πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών ψυχαγωγίας. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια. Έχει γίνει ό,τι είναι δυνατόν. Έχουμε περισσότερα από 3.000 παραπάνω δρομολόγια καθημερινά. Έχει αυξηθεί ο στόλος κατά 50% των λεωφορείων. Τηρούνται τα μέτρα προστασίας και υγιεινής. Γίνονται τεστ, όπως γνωρίζετε, και στο προσωπικό. Και rapid και PCR και εσχάτως και τα self-test. Ορισμένα βέβαια λεωφορεία από αυτά έχουν κρυθεί και ακατάλληλα κατά καιρούς, έτσι που έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες. Γίνεται, κυρία Μπιζόγλη, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Πρέπει όλοι να τηρούμε τα μέτρα και πάντα, ανάλογα και με την εξέλιξη της πανδημίας και του εμβολιαστικού προγράμματος προφανώς, όλα αξιολογούνται και κρίνονται. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.